Στα ωριά του έχουν φτάσει οι διοκτήτε καλυβών που δραστηριοποιούνται στην περιοχή του Δέλτα του Εύρου σε ό,τι έχει να κάνει με τη νομική οδό που έχει πάρει το θέμα. Συγκεκριμένα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμα έω και 60.000 ευρώ. Οι πρόχειρε κατασκευέ υπάρχουν από το πρώτο μισό του 20ου αιώνα στι όχθε του Δέλτα και στην ευρύτερη περιοχή, εξυπηρετώντα τι ανάγκε αλλιέων, κτηνοτρόφων και κυνηγών. Το πρώτο δικαστήριο, όπω δήλωσε το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενίσιου Δέλτα, θα να πήρε αναβολή. Πήραμε χτες τελικά πάλι αναβολή από τα δικαστήρια τα, τα πρώτα που ξεκινήσαν πλέον ε, συγκεκριμένα για τις 8 Μαρτίου του 2016 τα δικά μας δικαστήρια στις 12 του μηνός έχουμε ξανά δικαστήρια ε, το θέμα είναι όσοι έχουν ε, χαρτιά για δικαστήρια αυτές τις μέρες και γενικά μέχρι όλο το καλοκαίρι να πάρουν οπωσδήποτε να πάρουν δικηγόρο να πάρουν αναβολή, να μην δικαστεί κανείς Χωρί δικηγόρο, να μην, πάει, να μην πάει κανένας χωρίς δικηγόρο και να το ζητήσει αναβολή. Αυτό το λέω γενικά για όλο τον κόσμο που έχει θέμα με τις καλύβες, για το Δέλτα του Εύρου. Οι καλύβε δεν αποτελούν ιδιοκτησίε. Οι καλύβε είναι ξεκάθαρα φυλάκια και παρατηρητήρια τη Εθνοφυλακή και θα παραμείνουν ω έχουν υπό την κάλυψη και την πλήρη προστασία του Υπουργείου Εθνική Άμυνα, τόνισε ο αρμόδιο υπουργό Πανοσκαμένο πριν από λίγου μήνε, τονίζοντα παράλληλα πω το Υπουργείο θα διευθυντήσει το θέμα. Ο Υπουργό Εθνική Άμυνα αναμένεται στην περιοχή περί τα μέσα Μαου, όπου και θα παραβρεθεί στι εκδηλώσει για τα ελευθερία τη Θράκη. Όπω τόνισε το μέλο του Διοικητικού Συμβουλίου του Ενίσιου Δέλτα, θα επιδιώξουν συνάντηση μαζί του και θα τον καλέσουν να επισκεφθεί τι καλύβε του Δέλτα του Εύρου. Περιμένουμε στι 14 του μηνό να έρθει από ό,τι μα ενημέρωσε ο κ. Λαμπάκη και περιμένουμε ένα ραντεβού να κλείσουμε, να πάμε να τον μιλήσουμε κι εμεί, να δούμε τι γίνεται. Αλλά πόσο μου ενημέρωσε ο κύριος Λαμπάκης θέλει περίπου στους 6 με 7 μήνες για να γίνει αυτό που δήλωσε ο Καμένος. Έτσι για να μπορέσουν να το περάσει σαν παρατηρητήρια Εθνοφυλάκων. Οπότε δεν έχουμε χρόνο, εμείς θα κοιτάξουμε να κλείσουμε ένα ραντεβού και με τον κύριο Καμένο, θα κοιτάξουμε να μπορέσουμε να το πάμε μέσα στο Δέλτα, να δει την κατάσταση με τις καλύβε, να δει πού είμαστε και να πράξει ανάλογα και όσο γίνεται το πιο, πιο γρήγορα, όσο μπορεί πιο γρήγορα για, για μας και για τα δικαστήρια και για όλο τον κόσμο.